ο Διευθυντής της Κτηματικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Κακούνης απαντά στον Δήμαρχο Πατρέων σε σχέση με τη διάβρωση στις ακτές αλλά και την ενέργεια της Κτηματικής Υπηρεσίας. Όπως είπε, από το 2019 έχει ξεκινήσει αλληλογραφία με το Δήμο για να εξεταστεί η από κοινού εξέβρεση λύσης. Υπάρχουν έγγραφα τον Αύγουστο του 2019, τον Σεπτέμβριο του 2019, τον Γενάρη του 2020 και τελευταίο τον Φεβρουάριο του 2020. Ενδιάμεσα, όπως λέει, έγιναν δύο συσκέψεις στο Δήμο και το 2015 άλλη μία. Εκεί κάθε υπηρεσία είπε αυτό που πρέπει να γίνει. Από την πλευρά μου είπα να κλείσουμε τα μάτια μας. Είναι δυνατόν 35 χιλιόμετρα παραλιακού δρόμου να γίνονται χωρίς μελέτη, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι πρέπει να συνταχθούν μελέτες. Πάντως, ο κ. Κακούνης δεν απάντησε στα όσα τον κατηγόρησε ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ότι δηλαδή κάθε φορά που ο Δήμος πρέπει να παρέμβει και επιχειρεί να παρέμβει, τότε ο Δήμαρχος στέλνεται στο εδόλιο, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου, μια και ο γυαλός δεν ανήκει στο Δήμο. Πήραμε την πρωτοβουλία να κηρύξουμε όλο το οδικό δίκτυο το παραλιακό σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ζητούμε από την πολιτική προστασία να μας το εγκρίνει και να κάνουμε παρεμβάσεις σε εκείνα τα σημεία στα οποία η διάβρωση των ακτών έχει διαλύσει τους δρόμους, είναι επικίνδυνη, ήτανε, αλλά έχουν φτάσει πλέον σε σημείο τέτοιο που να απειλείται η ζωή ανθρώπων, διερχομένων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι από κάτω είναι κενό και επομένως μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχουμε ένα γεγονός το οποίο να στοιχίσει ακόμα και ανθρώπινη ζωή. Παρόμοια ζητήματα είχαμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει φτάσει το θέμα εκεί που δεν παίρνει άλλο. Και με αυτή την παρέμβαση ζητούμε να εγκριθεί και να αρχίσουμε να κάνουμε την αποκατάσταση όλου αυτού του οδικού δικτύου, το οποίο μέχρι σήμερα εμποδιζόμαστε από την ύπαρξη των νόμων και των γραφών, που παρότι αυτοί οι δρόμοι υπάρχουν δεκαετίες και δεκαετίες και εξυπηρετούν και είναι και υποδομές των Δήμων, επειδή στη συνέχεια χαρακτηριστήκαν ότι βρίσκονται στην Αιγιαλό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και μάλιστα έχουμε και τις αποφάσεις που λένε να κατεδαφιστούν οι δρόμοι και ως εκ τούτου να μην λειτουργήσει η πόλη μας.